Σίγουρα ήταν δύσκολο το πρώτο ημίχρονο γιατί παίζανε 11 παίκτες πίσω από την μπάλα και κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κουράστηκαν για αυτοί λίγο, μπήκαν και ποιοτικοί παίκτες όπως ο Βούκιτς που μας βοήθησε πάρα πολύ και έγιναν τα πράγματα πιο εύκολα. Σίγουρα βοηθάει αυτή η νίκη και ψυχολογικά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και εντάξει, είμαστε στο ΠΑΟΚ, πρέπει πάντα να παίζουμε για την νίκη και πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Σε μερικά παιχνίδια βέβαια μας έλειψε και η τύχη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για αυτό το πράγμα, να βρούμε τι φταίει, να το διορθώσουμε και όπως είπα, είμαστε στο ΠΑΟΚ και πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Η συνταγή εν όψη Πέμπτης είναι σφιχτή, αν όμως το πρώτο παιχνίδι αντιπιθέσεις με ουσία του ΠΑΟΚ μια καλή διατησία. Δεν ξέρω ακόμα πώς ακριβώς θα είμαστε. Από σήμερα θα αρχίσουμε να το βλέπουμε, γιατί μέχρι σήμερα ήμασταν επικεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Πανθεακικό. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Το θέμα είναι ότι δεν μας κάνει ούτε ισοπαλία, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα κερδίσουμε. Γιατί πρέπει να πάρουμε την πρόκριση. Σίγουρα το θέμα είναι όλοι να βοηθάμε την ομάδα. Τώρα ποιος θα το κάνει δεν έχει σημασία. Να δίνουμε πάσα, να βάζουμε γκολ, να πηγαίνει καλά η ομάδα και να κερδίζει. Ποιος θα το κάνει δεν έχει σημασία. Και ο ίδιος και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ όταν ξεκινούσε η χρονιά λέγανε για προσπάθεια να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Προφανώς είναι πληγωμένος ο εγωισμός τους. Τι μπορεί να το απαλύνει αυτό. Κατάκτηση του κυπέλλου, τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ. Έχει ένα θετικό τέλος. Εντάξει, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για το πρωτάθλημα. Είναι κάτι δύσκολο οι 20 βαθμοί. Είμαστε και εναντίον μια ομάδα που δεν έχει χάσει ακόμα το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη διαφορά, αλλά από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να παλεύουμε, να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται.